εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV. Στην Κρήτη σήμερα, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, Μπάμπη Σαββίδης, Μέρη Καριωτάκη, είμαστε εδώ για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη σήμερα, τι ετοιμάζεται τις επόμενες μέρες στην Κρήτη, τι να περιμένουν όσοι ζουν στο νησί ή έρχονται να επισκεφθούν τον τόπο μας. Τώρα που είπα να επισκεφθούν τον τόπο μας, βεβαίως το πρώτο και κυριότερο για όλους τους κριτικούς είναι ο τουρισμός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο βασικός μας πυλώνας, μαζί βεβαίως με τον πρωτογενή τομέα. Τις επόμενες ημέρες έρχεται μια πολύ όμορφη δράση και είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτή η δράση για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τουρισμό, να απασχοληθούν στον τουρισμό. Και φαίνεται πως είναι πραγματικά ένα φοβερό πεδίο αυτή την ώρα, με δεδομένη και τη ζήτηση που υπάρχει για την Κρήτη, αλλά και τη ζήτηση που υπάρχει για εργαζόμενους. Μέρες καριέρας στον τουρισμό, έρχεται μια εκδήλωση από το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σφακιανάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται μέρες καριέρας, σωστά? Βεβαίως. Είναι μια εκδήλωση πλέον που έχει γίνει θεσμός. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Κρήτης γιατί μας στηρίζει στις δράσεις που κάνουμε και είναι για το καλό όλου του κλάδου και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Άρα είναι μια εκδήλωση που προσπαθεί να φέρει κοντά τις επιχειρήσεις με το προσωπικό. Mm-hmm. Όποιος θέλει να εργαστεί στον τουρισμό έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρθει να συναντήσει πάρα πολλούς διευθυντές, υπεύθυνους των τιμάτων του εργατικού δυναμικού, HR, και μπορούμε να του λύσουμε οποιαδήποτε απορία, να του δώσουμε κατευθύνσεις, να ενημερωθεί για τις θέσεις εργασίας και να εξοικειωθεί με τους ανθρώπους του χώρου. Κύριε Σφακιανάκη, να πούμε εδώ τώρα στον κόσμο ότι είναι δύο εκδηλώσεις, έτσι, σε Ηράκλειο και Χανιά. Ηράκλειο 18 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Ατλαντής από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα, σωστά? Ακριβώς. Και Χανιά στις 24 του μήνα στο ξενοδοχείο Ακάλη. Ναι. Εγώ έχω καλύψει δημοσιογραφικά τις δύο από τις τρεις που έχουν γίνει συναντήσεις και έχω δει πραγματικά, κύριε Σφακιανάκη, πάρα πολύ κόσμο και πολλούς ανθρώπους από το χώρο του τουρισμού, πάρα πολλά τραπέζια και βεβαίως πάρα πολλούς ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Ακριβώς. Παράλληλα έρχονται και πολλοί σπουδαστές που σπουδάζουν σε τουριστικές σχολές, είτε για να έχουμε μια επαφή, είτε για να κανονίσουν για την πρακτική τους άσκηση, και κάποιοι που τελειώνουν για να μπουν στο επάγγελμα. Οπότε είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με τον κλάδο και να βρούμε τις θέσεις εργασίας και να δούμε και τις δυνατότητες που θα προσφέρουμε αυτή τη σεζόν. Άρα είναι ένα, κύριε Σφακιανάκη, αυτή η τρίτη Παγκρίτια ημέρα καριέρας που ουσιαστικά είναι αντάμωμα, έτσι. Ανταμώνουν οι επιχειρήσεις, έτσι, οι ξενοδοχειακές, με τους νυν εργαζόμενους ή τους επίδοξους εργαζόμενους. Ακριβώς. Στον ξενοδοχειακό κλάδο. Είναι δύσκολο να έρθει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή με τον τουρισμό και να βρει δουλειά στον τουρισμό? Δεν είναι δύσκολο γιατί σε ένα ξενοδοχείο υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες. Mm-hmm. Κάποιες χρειάζεται εξειδίκευση, κάποιες είναι πιο απλές. Τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και κυρίως εμείς δουλεύουμε και σε ομάδες και είναι πολύ εύκολο να ενταχθεί κάποιος. Αρχίζει να το θέλει και να του αρέσει. Και οι συνθήκες τώρα, κύριε Σφακιανάκη, είναι αυτές που ακούμε, είναι αυτές που περιγράφονται στα μεγάλα ειδικά ξενοδοχεία? Θα ήθελα να διαχωρίσω τι συμβαίνει στην Κρήτη με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Έχει αποδειχθεί και από έρευνα που έχουν κάνει το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ηρακλείων, που ήταν μια πολύ θαυμάσια έρευνα, ότι εδώ στην Κρήτη δεν είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Uh-huh. Έχουμε εστιάσει όλοι που ασχολούμαστε σοβαρά με το επάγγελμα και το χώρο, και οι ενώσεις ξενοδόχων και εμείς σαν διευθυντές ξενοδοχείων, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεγάλη βελτίωση και στις συνθήκες εργασίας, αλλά και στις απολαβές. Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε και υποδομές καινούργιες να προσθεθούν εδώ στην Κρήτη, κύριε Σφακιανάκη, για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σιγά σιγά να δρομολογηθεί και ο ΒΟΑΚ που συζητάμε. Άρα αυτό σημαίνει περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού, άρα και μεγαλύτερη ζήτηση για προσωπικό, για προσλήψεις. Ακριβώς. Αν τώρα έχουμε κάποιο πρόβλημα σε έλλειψη προσωπικού, τα επόμενα χρόνια, ειδικά μετά την λειτουργία του νέου αεροδρομίου,
θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλές μεγάλες επενδύσεις τουριστικές και από μεγάλες διεθνείς αλυσίδες. Από τη μια άκρη στην Κρήτη στην άλλη. Το ήδη το αεροδρόμιο αυτό θα προσλάβει πάρα πολύ προσωπικό για να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Αυτό όμως είναι και μια τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, όσοι ασχοληθούν τώρα με τον τουρισμό θα έχουν μια ευκαιρία για καριέρα. Θα χρειαστούμε σε όλες τις θέσεις, θα χρειαστούμε πολλά στελέχη, προϊστάμενους. Δηλαδή είναι ο πιο μοναδυναμικός τομέας για να βρει κάποιος εργασία και να έχει μια καλή προοπτική. Και σε συνδυασμό ότι κάθε χρόνο βελτιώνονται οι συνθήκες, κάθε χρόνο οι απολαβές είναι καλύτερες, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα στον χώρο της Κρήτης. Αυτή η έκρηξη που αναμένεται με τις υποδομές και όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε δει βεβαίως ότι ο τουρισμός της Κρήτης είναι εξαιρετικά δυναμικός, αναπτύσσεται κάθε χρόνο, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σας τρομάζει εσάς που είστε πια, είστε ο άνθρωπος που ξέρει τον τουρισμό πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές και από μέσα και απ' έξω. Η Κρήτη σαν προορισμός έχει τεράστιες δυνατότητες, δεν τις έχουμε αξιοποιήσει. Αλλά οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είναι με σχέδιο, οργανωμένο, να έχουμε υποδομές και να σεβαστούμε και τη χωροταξικά και το περιβάλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή δεν πρέπει να πάμε άναρχα και να αυξηθεί ο τουρισμός σε μεγάλο βαθμό χωρίς να προχωρήσουν και οι υποδομές. Αυτό εκεί πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τη ταυτότητα της Κρήτης. Αν δείτε, ας πούμε, στην Ισπανία, π.χ. τη Μαγιόρκα, είναι πολύ μικρότερη από την Κρήτη και έχει όσους κλίνες έχει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αυτό. Εμείς πρέπει να έχουμε μια ήπια ανάπτυξη, αλλά επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις δυνατότητες που μπορεί να έχει η Κρήτη, υπάρχουν πολλά περιθώρια. Κύριε Σφακιανάκη, ερώτηση τηλεθεατή. Είπαμε Τρίτη Παγκρήτια ημέρα καριέρα σε Ηράκλειο και Χανιά, δύο εκδηλώσεις με χορηγούς βεβαίως επικοινωνίας και εδώ εμάς, το Κρήτη TV. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κρήτη TV πραγματικά γιατί μας στήριξε και πέρυσι και προπέρυσι. Και είστε πάντα στο πλευρό μας και στον ετήσιο χρόνο που κάνουμε πάλι μας στηρίξατε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Χαρά μας. Λοιπόν, ερώτηση τηλεθεατή. Όποιος δεν μπορεί να έρθει, διαζώσει σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Χανιά ηλεκτρονικά, υπάρχει κάποιο εργαλείο που μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να έρθει σε επαφή? Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, παράλληλα με τις εκδηλώσεις αυτές, εμείς έχουμε μόνιμα στο site του συλλόγου μας, Cretan Hotel Managers. Έχουμε μια πλατφόρμα η οποία μπορεί κάποιος να μπει και να δει διαθέσιμες θέσεις στα ξενοδοχεία ή απλά να βάλει το βιογραφικό του και να κάνουμε εμείς επαφή μαζί τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία που θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από την εκδήλωση. Η λειτουργία φανταζόμαστε είναι εξαιρετικά απλή. Πολύ δηλαδή απλά βάζει τα εύκολο. Στοιχεία του ενδιαφερόμενους, έτσι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρα πολύ εύκολο, υπάρχουν οδηγίες. Εντάξει, μπορείτε να πάρει και στα γραφεία του συλλόγου να το βοηθήσουμε αν χρειαστεί. Έχουμε την γραμματεία μας, δουλεύει από τις 10 μέχρι τις 2 η ώρα κάθε μέρα, στις εργάσιμες μέρες και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Μπορεί να γίνει ο κλάδος του τουρισμού ο κλάδος με μηδέν ανεργία? Ο κλάδος του τουρισμού σίγουρα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές θέσεις εργασίας και να μηδενίσει την ανεργία, σίγουρα. Και δεν είναι ακριβώς μόνο τα ξενοδοχεία, είναι τα εστιατόρια, τα μπαρ, είναι μια σειρά, τα νοικιαζόμενα, τα τουριστικά γραφεία, είναι μια τεράστια γκάμα επιχειρήσεων. Τώρα, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, αφού έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας, και για το περίφημο ταμείο που κάνουμε ως ήθιστε έτσι για την τουριστική σεζόν που έκλεισε, αλλά και τι αναμένετε για την ερχόμενη τουριστική σεζόν, έτσι Μαρία. Τι γίνεται, ήδη έχετε ξεκινήσει τις κρατήσεις, σωστά? Έχουμε ξεκινήσει φυσικά. Εμείς τώρα δουλεύουμε ήδη πυρετωδώς. Μετά τις γιορτές, όλοι είμαστε στη θέση μας και εργαζόμαστε για να πότε πάει καλά η σεζόν. Πότε θα είναι η ξενοδοχεία φέτος? Έχετε εικόνα? Λοιπόν, φέτος υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι το καθολικό Πάσχα είναι 31 Μαρτίου και το δικό μας είναι αρχές του Μάη. Οπότε είναι ένα τεράστιο κενό αυτό. Οπότε τα περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν προς το τέλος του Απρίλη. Κάποια ξενοδοχεία παραδοσιακά ανοίγουν πιο νωρίς, διότι έχουν κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες, αλλά η πλειονότητα θα ανοίξει λίγο πιο αργά. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ακόμα καλύτερη ζήτηση σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή μπορεί να είμαστε περίπου στο 5% αυξημένη ζήτηση σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο. Πέρυσι όμως είχαμε παρατηρήσει μια πολύ μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις από αυτή την περίοδο και μετά. Δηλαδή από 10-15 του Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου είχαμε μια πολύ καλή τάση στις κρατήσεις, η οποία όμως ανακόπη τέλος Μαρτίου
και για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε έτσι μια στασιμότητα. Mm-hmm. Και ξαναεπανήλθε μετά στη συνέχεια και από τα μέσα του Ιουλίου είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Άρα η ένδειξη είναι πάντως αυξητική. Είναι αυξητική αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον από τις μεγάλες χώρες που μας ενδιαφέρουν εμάς και από τη Γερμανία και από την Αγγλία. Μάλιστα η πρώτη μεγάλη έκθεση που έγινε στην Αγγλία έδειξε καλά στοιχεία. Εγώ πρόσφατα είχα επισκεφτεί tour operator στη Γερμανία και πήρα πάρα πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Και ελπίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός, γιατί ο τουρισμός είναι δυστυχώς ένα ευάλωτο προϊόν, πιστεύουμε ότι θα είναι μια θετική χρονιά και φέτος. Από γεγονότα έτσι που συμβαίνουν εκτός συνόρων δικών μας, αλλά μας είναι κοντά μας, δηλαδή προφανώς ρωτάμε και για τη Γάζα και όλα αυτά, σας φοβίζουν λίγο, επηρεάζουν τον τουριστικό κομμάτι? Αυτή τη στιγμή εμάς στην Ελλάδα και στην Κρήτη δεν μας έχει επηρεάσει. Πέρα ότι φυσικά είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι τουρισμού από το Ισραήλ, το οποίο αυτό προς το παρόν είναι σε αναμονή, αλλά πιστεύω μόλις τελειώσει αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν κατευθείαν, γιατί εδώ είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, αγαπητός στο Ισραήλ, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετό κόσμο από το Ισραήλ και ειδικά στην Κρήτη. Mm-hmm. Ναι. Σήμερα είδα στο TripAdvisor, ήμασταν η πρώτη επιλογή στους ταξιδιώτες ως Κρήτη, ως νησί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και όχι μόνο, και στη γαστρονομία είμαστε η Κρήτη τρίτη παγκόσμια στο TripAdvisor και δεύτερη στην Ευρώπη. Και σε άλλα site η πόλη του Ηρακλείου βγήκε 19η πόλη, γαστρονομική πόλη, τα Χανιά 25η, η Αθήνα 21η και η Θεσσαλονίκη 22η. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία, γιατί ήταν μέσα 16.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Και οι περισσότερες πόλεις ήταν πρωτεύουσες κρατών ή τεράστιες μεγαλοπόλεις. Τώρα μας δίνετε μια πάσα για μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία βία που να ο κ. Δαγιανάκης είπε τη μαγική λέξη γαστρονομία. Πριν είχαμε και τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Μυλοποτάμου. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Κρητικά προϊόντα, γαστρονομία, ξενοδοχεία της Κρήτης. Τι γίνεται, αυτή η διασύνδεση θα έρθει στο βαθμό που θέλουμε, κύριε Λοιπόν, Σφαγιανάκη? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω, ίσως να το ξέρετε κιόλας, κάθε χρόνο τέλη Μαρτίου τα επιμελητήρια της Κρήτης με τη συνεργασία και του Παγκρήτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και Έμπνευση Ενός Ξενοδοχείων διοργανώνουν τις ημέρες που γίνεται επαφή η παραγωγή της Κρήτης, όχι οι εταιρείες, η παραγωγή της Κρήτης με τα ξενοδοχεία. Αυτή έχει ξεκινήσει τώρα 10η χρονιά, θα γίνει, αν θυμάμαι καλά. Uh-huh. Και πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις προδιαγραφές, δεν ξέραν τι συσκευασίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι ζητάγαμε κλπ. Και δεν είχαν και τα κανάλια διανομής για να μπουν στα ξενοδοχεία. Και σιγά σιγά αυξάνεται αυτό το ποσό των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Και εμείς εσωτερικά προσπαθούμε να προωθήσουμε τα κρητικά προϊόντα, διότι όταν αυτά τα προϊόντα έχουν αναγνωρισιμότητα και έχουν αυτή την άριστη ποιότητα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, είναι και ένα επιπλέον ατού, ένα πλεονέκτημα για μας που το προσφέρουμε. Σας τα ζητάνε τα προϊόντα αυτά? Δεν τα ξέρουν ακόμα, έτσι. Όμως όταν τα δοκιμάζουν τους αρέσουν, γιατί είναι πάρα... Δηλαδή, τι θα πούμε, το λάδι... Το κρασί μας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα. Έχει πάρει βραβεία διεθνής. Τα τυριά. Το τυρί που έχουμε στην Κρήτη δεν υπάρχει. Εγώ πολλές φορές που έχω πάει στο εξωτερικό, παίρνω προϊόντα και πάω δώρο. Δεν πάω κάτι άλλο. Και πραγματικά το εκτιμούν. Πρέπει όλοι μας να τα προτιμήσουμε τα κρητικά προϊόντα και στις επιχειρήσεις αλλά και στα σπίτια μας. Mm-hmm. Μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις πιο ακριβά, αλλά είναι ποιότητα και όταν η ποιότητα πάντα έχει άλλη αξία. Και πιστεύω ότι αν εμείς στα ξενοδοχεία μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα κρητικά προϊόντα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αν κάθε ξενοδοχείο πάρει μια ποσότητα, θα απορροφηθεί μια μεγάλη ποσότητα συνολικά. Και αν μάθουμε τους ξένους επισκέπτες να γνωρίσουν αυτή την ποιότητα και τη γεύση, γιατί υπάρχει μια παράλληλη γεύση, θα αρχίσουν σιγά σιγά και οι εξαγωγές και θα τα ζητάνε και από εκεί που είναι. Και η γαστρονομία βοηθάει, διότι όταν εμείς έχουμε εστιατόρια που προσφέρουν και βραβεύονται και αναγνωρίζονται στον κόσμο, άρα σιγά σιγά και τα προϊόντα μας θα πάνε στο εξωτερικό. Άρα πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να παράγουν, διότι θα χάσουμε ένα πλούτο που έχουμε. Και επίσης, όταν μιλάμε για περιβάλλον, για εξοικονόμηση των ρήπων και μεταφορά προϊόντα κλπ., η Κρήτη πρέπει να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα που έχει παραγωγή. Εμείς σε σχέση με άλλες περιοχές έχουμε αυτάρκεια
Και αυτό μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες περιοχές και σε αυτόν τον τομέα και στον περιβαλλοντολογικό. Μια λυσίδα λοιπόν, είναι όλα. Νομίζω με το πιο ωραίο μήνυμα, κύριε Σφακιανάκη, κλείνουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, και καλή επιτυχία στις μέρες καριέρας. Πολύ, περιμένουμε όλο τον κόσμο. Μπορούν να μπουν στο site μας να κάνουν προεγγραφή για να μην περιμένουν στη σειρά. Και τους περιμένουμε όπως κάθε χρόνο να τους βοηθήσουμε, να τους ενημερώσουμε. Και όποιος έρθει θα βρει μια θέση για αυτόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.